Της Face, κάνει συχνές αναφορές στο όνομα του Γιώργου Αγγελόπουλου. Και χθες λοιπόν έλεγαν ότι ο Γιώργος πιθανότατα να είναι στο Survivor και άφηναν κάποιες αιχμές. Σήμερα λοιπόν επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ τους και είπαν ότι όχι μόνο θα είναι στο Survivor, αλλά θα είναι κάτι σαν το έπαθλο μιας δοκιμασίας. Δηλαδή ότι θα μπουν οι δύο ομάδες που θα είναι οι All Stars και κάποια στιγμή θα παίξουν ένα παιχνίδι και η νικητήρια ομάδα θα κερδίσει τον Ντάνο στην ομάδα της για ένα χρονικό διάστημα. Μόνο στα παιχνίδια, που αυτό θα σημαίνει ότι θα τους βοηθήσει ο Ντάνος στις νίκες. Και που θα σας δώσουμε ένα όπλο πολυβόλο. Ό,τι θα σας κερδίσα τον Ντάνο. Παιδιά, είναι πολύ σημαντικό, γιατί σκέψου τώρα να περάσει ο καιρός, να πεινάνε και να τους πούνε ότι όποια ομάδα κερδίσει, θα έχει τον Ντάνο. Σκέψω τον Ντάνο να κερδίσει. Σκέψω να μπαίνει να λύνει. Παιδιά, συγγνώμη, σας ακούγεται. Σας ακούγεται, εντάξει. Εμένα μου ακούγεται ωραίο τηλεοπτικό. Όλο λάθος μου ακούγεται. Και σκέψω τώρα να έχει πέσει ενέργεια τον Ντάνο με τα χρόνια δεν ξέρω τι, να μην είναι εκτός φόρμας και να πάρουν αυτό το έπαθλο και να χάνει συνέχεια ο Ντάνο. Να μην είναι καλύτερο. Έλα, χάρη θα σε κερδίσει μία ομάδα. Έτσι μου ακούγεται. Ναι, σαν αντικείμενο. Εμένα πάντω μου ακούγεται πολύ τηλεοπτικό. Δηλαδή εκεί στο μήνα που θα ξεκινήσουν οι άλλοι να πεινάνε κτλ. Να μπει μέσα ο Ντάνος, να κάνει πέντε νίκες, να βγει. Τι να κάνει τα θηρία από τη θάλασσα, τους ταΐσει. Κύριος βγήκε. Θέλω όμως να σας πάω τώρα στα δικά μας, γιατί έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα με τον Ντάνο, ο Τάσος μας συγκεκριμένα. Και του λέμε, Ντάνο μου, εδώ και δύο μέρες ακούγεται ότι είσαι στο Survivor. Εμάς την προηγούμενη εβδομάδα άλλα μας έλεγες, άλλα είπες στον Τάσο. Ναι, γιατί να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Γιώργου Αγγελόπουλου με τον Τάσο μας, που έλεγε ότι δεν θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις τι μας απάντησε ο Ντάνος. Τι. Να σου πω. Ναι. Χάρη μου είπε ο Ντάνος, πάρε τη συνέντευξη του Τάσου και όπως είναι ξαναπάτα το play και αυτή είναι η απάντησή μου για το Survivor. Να, για ξαναπάτα το. Εγώ γνωρίζω ποια είναι η αλήθεια. Όπως γνωρίζω και το ότι είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό με το παιχνίδι. Δηλαδή, έχω πει ότι παιδιά δεν θα συμμετέχω στο παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο. Θέλω να πω ότι εμένα τα πράγματα που με ενδιαφέρουν, ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια, είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, πέρα από την οικογένειά μου, τους ανθρώπους μου και. Τη δουλειά σου. Τη δουλειά για την οποία προσπαθώ πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο το να συμμετέχεις σε μια ξένη παραγωγή και να πας σε ένα σετ το οποίο έχει λίγο μεγαλύτερη ευθύνη, θα έλεγα. Δεν θέλω να είμαι με αυτόν τον τρόπο σε κανένα site. Δεν θα επιτρέψω να ξαναγυρίσουμε στο πρώτο, δεύτερο χρόνο και αυτά και να αναπαράγονται πράγματα απλά γιατί πρέπει να ακουστεί ένα παιχνίδι. Το οποίο εγώ σέβομαι και το έχω πει 100 φορές ότι ναι, okay, το κάναμε μαζί τότε. Είχε ένα καλό αποτέλεσμα και εμένα με βοήθησε και το παιχνίδι το βοήθησε αντικειμενικά. Αλλά η παρουσίαση που μου λες ήταν πριν 3 χρόνια μια συζήτηση, πριν 2,5 χρόνια. Φέτος μου προτάθηκε το να συμμετέχω ως παίχτης στον. Το Σεπτέμβριο. Ήταν πολύ ξεκάθαρο το όχι μου. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα άφηνα τις συνεργασίες που έχω έτσι συμφωνήσει, όποια συνεργασία και να ήταν. Δεν είναι τώρα ότι είναι μια παραγωγή έξω, και εδώ να ήταν μια παραγωγή, δεν την άφηνα. Και δεν με ενδιαφέρει και να μπω σαν παίκτης, γιατί δεν είναι το παιχνίδι αυτό το οποίο έχω στο μυαλό μου και νομίζω ότι. Όχι απλά δεν το χρειάζομαι. Δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Είναι πολύ συγκεκριμένο ο λόγος. Είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν θέλω. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ρε παιδιά. Ναι, πολύ ξεκάθαρα τα είπε και τότε. Και η απάντηση του η σημερινή στην επικοινωνία μαζί του ήταν: ακούστε τη συνέντευξη και ό,τι σας είπα, αυτό ισχύει. Τώρα όμως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συζητάμε τηλεοπτικά το γιατί ο Sky κάνει αυτό το πράγμα στον Γιώργο Αγγελόπουλο ή τέλος πάντων κάνει επικοινωνιακά. Αυτό είναι το κομμάτι με το